Γεια σας! Σήμερα θα κάνω τα αγαπημένα. Έχω πάρα πολλά προϊόντα να σας δείξω, αλλά πριν πάμε στα αγαπημένα θέλω να σας ανακοινώσω ότι τρέχουν δύο διαγωνισμοί, ένας στο blog μου, χριστουγεννιάτικος, με δώρο $200 σε ρούχα. Υπάρχει ένα site που λέγεται East Clothes, έχω κάνει και βίντεο, θα σας έχω το link κάπου. Να πάτε να το δείτε. Και έχουμε ένα διαγωνισμό που μπορείτε να κερδίσετε $200 σε ρούχα, μία νικήτρια ή ένας νικητής, οπότε αξίζει να πάτε να το τσεκάρετε. Επίσης να σας πω ότι τρέχει ένας διαγωνισμός στη σελίδα μου στο Facebook με κοσμήματα. Άμα έχετε δει, πάλι έχω κάνει ένα βίντεο της Lady Marian, πάλι θα έχω κάποιο link, να πάτε να δείτε τι φτιάχνει η κοπέλα. Και επίσης έχουμε κάνει ένα διαγωνισμό με κάτι χριστουγεννιάτικα έτσι δαχτυλιδάκια. Αυτά προς το παρόν με τους διαγωνισμούς. Πάμε να δούμε τα αγαπημένα του μήνα. Δεν σχολιάστε το μαλλί. Αν έχετε δει το live που έκανα με την αδελφή μου, μην ξεχάσετε να το δείτε. Είναι μια ολόκληρη ώρα. Δεν πιστεύω ότι θα αντέξετε να το δείτε, αλλά τέλος πάντων έχω δείξει ήδη το κούρεμά μου. Σε περίπτωση που δεν το έχετε δει, πείτε μου αν σας αρέσει, εμένα δεν μ' αρέσει. Οπότε, πάμε στα προϊόντα λοιπόν, ας αφήσουμε και το μαλλί. Έχω πολλά αγαπημένα από μια εταιρεία η οποία είναι κορεάτικη. Λέγεται Dude House και πιστεύω ότι θα την έχετε ακουστά αν σας αρέσουν οι κορεάτικες εταιρείες. Εγώ προσωπικά λατρεύω τις κορεάτικες εταιρείες. Μπορείτε να τα βρείτε στο eBay είτε και σε online shops που πουλάνε ειδικά κορεάτικα προϊόντα. Εγώ έχω πολλά να σας δείξω από αυτά. Θα κάνω και κάποιο video tutorial. Γενικά μου αρέσουν πάρα πολύ τα προϊόντα τα κορεάτικα. Υποστηρίζω. Γι' αυτό πάμε να τα δούμε. Λοιπόν, έχω αυτήν εδώ τη χαριτωμένη κρέμα χεριών, η οποία είναι σαν ανθρωπάκι, έχει και ποδαράκια, αν μπορείτε να δείτε, βγαίνουν τα παπουτσάκια του και εκτός από μια χαριτωμένη συσκευασία, είναι και μια πάρα πολύ καλή κρέμα χεριών. Μυρίζει πολύ όμορφα, είναι απαλή, δεν στεγνώνει πάρα πολύ γρήγορα, είναι μια πάρα πολύ καλή και έτσι και όμορφη συσκευασία. You did it, λέει, και έχει κι άλλες που έχουν άλλα αρώματα, γιατί αυτή είναι η πιο απαλή, σχεδόν άοσμη, πολύ απαλό άρωμα, όλα αυτά. Στην ίδια σειρά υπάρχουν και lip balms, εγώ έχω αυτό εδώ πέρα, πάλι you did it. Άμα μπορείτε να δείτε, έχω καταναλώσει αρκετό, το βάζω καθημερινά, είναι από τα καλύτερα lip balms που έχω δοκιμάσει, χωρίς υπερβολές. Δεν έχει κάποιο άρωμα, γιατί το συγκεκριμένο, ειδικά μέσα στο site, λέει πως είναι και για άντρες και για γυναίκες. Θα σας έχω τη σελίδα του Facebook της εταιρείας από κάτω. Αν και αν ψάξετε στο eBay θα βρείτε σίγουρα αυτά τα προϊόντα. Μετά έχω να σας δείξω μια παλέτα σκιών, πάλι από την ίδια εταιρεία. Έχει κορεάτικα εδώ πέρα, έχει διάφορα χρώματα. Επίσης να σας πω ότι είναι πολύ οικονομικά, δεν είναι καθόλου ακριβά. Έχουν υπέροχες συσκευασίες. Λοιπόν, και για να δούμε τα χρώματα. Πρώτα απ' όλα, είναι κάπως έτσι μέσα. Έπεσε και το πινελό, δεν πειράζει. Κοιτάξτε, έχει αυτή τη ζελατίνα. Έχει δύο πινελάκια τα οποία, εντάξει, είναι αδιάφορα. Είναι σαν όλα τα σφουγγαροειδές, τέλος πάντων. Έχει καθρέφτη, όλο αυτό είναι καθρέφτης. Και έχει αυτά τα υπέροχα χρώματα. Πραγματικά δεν ξέρω αν σας ενοχλεί ο φωτισμός, αλλά πιστεύω να φαίνονται τα χρώματα, είναι, έχει και ματ και σίμερ και σκούρα και ανοιχτά και είναι και πιστεύω ό,τι πρέπει για το φθινόπωρο. Οπότε, θα σας έχω link από κάτω, σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε να πάτε να τη δείτε. Και άλλο ένα από την ίδια εταιρεία, είναι αυτό εδώ. Αυτό είναι η αγάπη της ζωής μου, η λατρεία της ψυχής μου. Είναι με SPF 50. Είναι σαν BB cream, αλλά κοιτάξτε σε τι μορφή είναι. Είναι έτσι η συσκευασία του. Ανοίγει έτσι, έχει καθρέφτη, αυτό εδώ πάλι είναι καθρέφτης. Είναι έτσι, έχει αυτό εδώ το σφουγγαράκι το οποίο είναι φανταστικό, είναι βρώμικο βέβαια. Είναι τέλειο. Είναι έτσι μετά, ανοίγει εδώ πέρα και κοιτάξτε πως είναι μέσα. Είναι σαν ένα σφουγγάρι με χρώμα, make-up. Πραγματικά υπέροχο. Πατάτε αυτό εδώ, πάνω εδώ πέρα και το περνάτε στο πρόσωπο, καλύπτει απίστευτα πόρους, σημάδια. Είναι πολύ ανάλαφρο φυσικό αποτέλεσμα, ούτε να φαίνεται πατωστομένο ούτε τίποτα. Απλά, ίσως για τη λιπαρότητα θα ήθελα κάτι καλύτερο. Βέβαια, με 50 δίκτυα προστασίας είναι πάρα πολύ καλό προϊόν.
πολύ εύχριστο, πολύ γρήγορε κινήσει, ούτε να λερώνεστε με τα δάχτυλά σα, ούτε πινέλα, ούτε τίποτα. Με αυτό εδώ κάνετε έτσι και απλώνετε τέλεια το make-up. Είμαι στην απόχρωση Honey Base W24, επειδή έχει 3 αποχρώσεις. Εγώ έχω την πιο σκούρα να καταλάβετε, οι άλλες είναι πάρα πολύ ανοιχτές. Εμένα προσωπικά μου κάνει αυτή η απόχρωση, είμαι πολύ ευχαριστημένη. Το φοράω και τώρα, δεν ξέρω σε περίπτωση αν το βλέπετε ή δεν ξέρω. Τέλος πάντων, άλλα 2 προϊόντα από αυτή την εταιρεία και τελειώνω. Είναι πολλά τα προϊόντα, θα βγει μεγάλο το βίντεο. Λοιπόν, μετά είναι από αυτό. Drawing Show λέγεται αυτό το μολύβι. Πολύ όμορφη συσκευασία και αυτή. Και είναι ένα beige μολύβι ματιών. Δεν νομίζω να φαίνεται με τίποτα, αλλά δεν πειράζει. Έχει λίγα shimmer μέσα και μ' αρέσει πάρα πολύ. Έχει καλή διάρκεια για τέτοιο χρώμα. Συνήθως αυτά τα χρώματα δεν έχουν πολύ καλή διάρκεια. Το συγκεκριμένο έχει αρκετά καλή. Είναι πολύ μαλακό έτσι ώστε να βάζετε και από κάτω. Οπότε δεν έχετε θέμα, μια χαρά. Μετά έχω ένα τελευταίο, όπως σας είπα, το Rosy Tint Lips. Είναι αυτό εδώ πέρα. Είναι σε κουτάκι. Και κράτησα τα κουτάκια για να σας τα δείξω, γιατί είναι αξιολάτρευτα, πραγματικά. Είναι έτσι το προϊόν. Και είναι ένα σκούρο μοβ, να το πω, μπορντό. Δεν ξέρω πάντως ότι πρέπει για το χειμώνα. Είναι κάπως έτσι μπροστά. Είναι σαν ένα σφουγγαράκι, το πιέζεται και βγάζει το χρώμα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν μπορεί, αν φαίνεται στην κάμερα. Προσπαθήσω να το κάνω. Τέλος πάντων, βγάζει το χρώμα. Μετά το περνάτε στα χείλη σας και μπορείτε να το κάνετε και ρούζ και κραγιόν και αυτά. Έτσι λέει στη συσκευασία, ότι μπορείτε να το κάνετε και ρούζ και κραγιόν. Εγώ το έχω φοράω μόνο σαν κραγιόν. Πολύ έντονο χρώμα. Έχει απίστευτη διάρκεια, όπως το λέει είναι και tint. Κολλάει πάνω στα χείλη σας. Δεν φεύγει με φιλιά, ιστορίες και όλα αυτά. Και είναι φανταστικό χρώμα. Λοιπόν, τελείωσα με αυτά. Μετά έχω να σας δείξω αυτό εδώ το highlighter. Είναι της Mary Lou. Είναι από την εταιρεία The Balm. Το έχω δυστυχώς σε travel size. Το απόκτησα βασικά από το κουτάκι μου beauty test box που είχαν βάσει και φωτογραφία στο Facebook. Και τι να πω για αυτό το highlighter, είναι από τα καλύτερα που υπάρχουν. Έχει απίστευτη απόδοση και πάρα πολύ καλή διάρκεια. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και σαν σκιά και σαν highlighter. Αν μπορείτε να το δείτε εδώ πέρα που το έχω βάλει στο χέρι μου. Απλά απίστευτο. Δυστυχώς δεν το έχω σε κανονική συσκευασία, αλλά σίγουρα θέλω να το πάρω. Λοιπόν, μετά έχω να σας δείξω της Kate Moss, από την σειρά της Kate Moss, είναι της Rimmel το συγκεκριμένο κραγιόν. Είναι matte, το έχω πάρει από τα Asos και είναι ένα τέλειο σκούρο κόκκινο, φανταστικό. Η αλήθεια είναι πως δεν το έβαλα τόσες φορές όσες θα ήθελα, γιατί είναι και κόκκινο και είναι και σκούρο και είναι και matte, είναι αυτό εδώ πέρα και σίγουρα θα το βάλω την πρωτοχρονιά. Μ' αρέσει τόσο πολύ, είναι φανταστικό. Και τώρα αφού ήμουν στα κραγιόν, είπα να πάω και σε άλλο ένα κραγιόν. Είναι από την Gore. Είναι αυτό εδώ πέρα. Να σας πω την αλήθεια, είναι το από τα λίγα προϊόντα που έχω δοκιμάσει σε μακιγιάζ της Gore. Είναι το νούμερο 25 και το ερωτεύτηκα. Δεν το βγάζω από πάνω μου. Για καθημερινό μακιγιάζ είναι αυτό που βάζω συνέχεια, κάθε μέρα, όλη μέρα, στην κυριολεξία. Είναι ένα χρώμα απίστευτο, που νομίζω ότι είναι ακριβώς το χρώμα των χιλιών μου. Οπότε, δεν ξέρω. Είναι απλά σαν να αναδεικνύει το χρώμα των χιλιών μου λίγο παραπάνω, να τα κάνει πιο ζουμερά και πιο όμορφα. Είναι απίστευτο, το λατρεύω και δεν θα σταματήσω να το φοράω ποτέ. Και αν μου τελειώσει θα το ξαναπάρω, σίγουρα. Λοιπόν, μετά έχω να σας δείξω αυτό εδώ. Είναι από την εταιρεία Whitening Lightning και είναι το Brow Bar To Go. Είναι για τα φρύδια. Είναι πολύ γνωστά αυτά πλέον. Έχει καθρεφτάκι εδώ πέρα. Τα έχετε ξαναδεί από πολλές εταιρείες. Λοιπόν, έχει 2 χρώματα, 2 αποχρώσεις. Αυτή τη σκούρα που χρησιμοποιώ εγώ. Ένα ανοιχτό για ξανθές και ένα κερί. Το πινελάκι του είναι άθλιο. Αυτό που έχει εδώ πέρα είναι χάλια. Είναι πολύ φουντωτό για τα φρύδια. Δεν ξέρω για ποιο λόγο το βάλανε. Πάντως είναι, για να μην πω το καλύτερο και φανώ υπερβολική, αλλά θα πω σίγουρα από τα καλύτερα τέτοια συστήματα φρυδιών που έχω δοκιμάσει. Γενικά προϊόντα για τα φρύδια. Είμαι ξετρελαμένη.
Αυτή η εταιρεία μου το έστειλε το συγκεκριμένο, μου έχει στείλει και άλλα προϊόντα που θα σας κάνω video review, αλλά είναι πανάκριβο. Μπήκα στο site και έκανε 42 δολάρια. Βέβαια, εγώ στο βίντεο που θα κάνω θα σας έχω μια εκπτωσάρα που θα είναι 70%, 80%, δεν θυμάμαι, πάντως πολύ μεγάλη έκπτωση. Οπότε, αν τυχόν σας βολέψει με την έκπτωση, να το δείτε, να το τσεκάρετε. Είναι φανταστικό. Εγώ είχα βάψει τα φρύδια μου το συγκεκριμένο, κοιμήθηκα βαμμένη, ναι, το έκανα μην με κράζετε. Και ξύπνησα την άλλη μέρα το πρωί και τα φρύδια μου ήταν ίδια. Όπως όταν ήμουν βαμμένη. Γι' αυτό σας λέω ότι είναι φανταστικό. Λοιπόν, και τέλος με τα προϊόντα μακιγιάζ επιτέλους. Και πάμε σε προϊόντα περιποίησης. Λοιπόν, έχω πρώτα απ' όλα να σας δείξω αυτό εδώ πέρα. Είναι από την Soap Elixir, Greek Handmade. Και είναι ένα scrub προσώπου. Μπορώ να σας το ανοίξω να το δείτε και καλύτερα. Είναι κάπως έτσι. Μου έχει δει κιόλας. Και θα σας κάνω βίντεο για τα συγκεκριμένα προϊόντα της Elixir Soap, γιατί είναι προϊόντα φυσικά, φτιαγμένα. Να σας πω τα συστατικά του συγκεκριμένου, είναι αμυγδαλέλαιο, εθέριο έλαιο βανίλιας, εθέριο έλαιο λεβάντης και βιταμίνη ε. Εγώ το χρησιμοποίησα και ενθουσιάστηκα. Έχει, η αλήθεια είναι, λίγο έντονο άρωμα λόγω της λεβάντας, αλλά πραγματικά βοηθάει πάρα πολύ στο πρόσωπο, το ενυδατώνει, το κάνει ένα λάμπι. Και είμαι πολύ ευχαριστημένη, μου άρεσε πάρα πολύ το συγκεκριμένο. Και αφού πήγα στα έτσι φυσικά προϊόντα, έχω να σας δείξω και μία ενυδατική κρέμα κατά της ακμής για λιπαρά δέρματα. Δεν θα καταλάβετε και πολλά, γιατί το συγκεκριμένο είναι πάλι από χειροποίητα προϊόντα. Θα σας έχω τα link από κάτω να πάτε να το δείτε. Και έχει αμυγδαλέλαιο, βάμα πρόπολης, βάμα καλέντουλας, λάδι αχιλίας, νομίζω, αν το λέω σωστά, ανθόνερο, γεράνι και έλαιο, γεράνι, λεβάντα, διάφορα συστατικά. Λοιπόν, είναι κάπως έτσι, είναι περίεργη η υφή της, δεν μπορώ να... Δηλαδή, να σας εξηγήσω τώρα τι παίζει με αυτήν εδώ πέρα. Λέει ότι είναι για λιπαρά δέρματα και κατά της ακμής. Εγώ που έχω λιπαρό δέρμα, δεν μου κάνει, δηλαδή να το βάλω μέρα δεν υπάρχει περίπτωση και να βγω έξω ή να κάνω το μακιγιάζ μου. Γιατί η υφή της είναι σαν περίπου, σαν αντιλιακό. Δηλαδή που αφήνει λίγο αυτή την ασπρίλα, θέλει πάρα πολύ καλό άπλωμα, θέλει πολύ μικρή ποσότητα, αλλά πραγματικά στα σπυράκια κάνει εξαιρετική δουλειά. Τη μία μέρα που το βάζω το βράδυ, την άλλη μέρα το πρωί έχουν ξεραθεί τα σπυράκια, σχεδόν έχουν εξαφανιστεί. Αυτό με ενθουσίασε περισσότερο. Τη βάζω κάθε βράδυ και παρόλο που είμαι σε μέρες δύσκολες, δεν έχω βγάλει σπυράκια. Τα καταπολεμώ αμέσως. Οπότε είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Έχει και ημερομηνία λήξης βέβαια, 10/8/14, οπότε θέλει κατανάλωση γρήγορα. Σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει και έχετε ακμή και έχετε πρόβλημα, δοκιμάστε τη. Θα σας έχω το link από κάτω. Και μετά πάμε σε ένα καθαριστικό προσώπου που σας έχω κάνει review και στο blog μου. Είναι από μια περίεργη εταιρεία. Κουέσι. Εγώ θα το προφέρω, θα το κάνω, θα το σκοτώσω τέλος πάντων. Έχω δοκιμάσει τόσο όπως βλέπετε. Είναι ένα gel προσώπου. Είναι πολύ απαλό, δεν έχει parabens, έχει aloe vera, έχει χαμομήλι, έχει και άλλα συστατικά πολύ καλά. Είναι ένα απλό gel προσώπου, το οποίο το χρησιμοποιώ καθημερινά, πρωί, βράδυ, είμαι πολύ ευχαριστημένη. Είναι καλό για λιπαρά δέρματα, δεν ξέρω αν θα σας κάνει σε ξηρό. Γιατί εντάξει, πάντως εμένα μου αρέσει. Μετά έχω ένα προϊόν από την Apivita, είναι αυτό εδώ. Είναι για την ευαίσθητη περιοχή, μπορεί και να το έχετε ξαναδεί. Λέγεται απαλό gel καθαρισμού για την ευαίσθητη περιοχή και επιπλέον προστασία. Με tea tree και πρόπολη. Λοιπόν, να σας πω ότι δεν κάνει σαπουνάδα. Μυρίζει πολύ φρέσκα θα έλεγα. Δεν κάνει σαπουνάδα, συνήθως αυτά τα προϊόντα δεν κάνουν. Νιώθετε μια φρεσκάδα εκεί πέρα. Γενικά μου αρέσει, δεν θα μπω σε πολλές λεπτομέρειες γιατί είναι και λίγο λεπτή τέτοια. Αλλά δοκιμάστε το. Αν σας αρέσουν τέτοια προϊόντα, δοκιμάστε το. Λοιπόν, μετά έχω μια οδοντόκρεμα να σας δείξω. Και έχω και μια ιστορία να πω με τη συγκεκριμένη. Μου την έστειλε μια εταιρεία, η οποία δεν είχα επικοινωνήσει ποτέ μαζί της. Δεν ξέρω από πού βρήκε τα στοιχεία μου, πού, πώς, γιατί. Και είναι αυτή εδώ πέρα. Είναι η U2L All in One.
Λοιπόν, εγώ θα σας έχω κάποιο link από κάτω που μπορείτε να τη βρείτε, αλλά είναι βιολογική οδοντόγραμμα, είναι για λεύκανση. Και είμαι ενθουσιασμένη διότι εγώ έχω πρόβλημα με τις γεύσεις της οδοντόγραμμας, νομίζω σας το έχω ξαναπεί. Η συγκεκριμένη είναι σαν να μην έχει γεύση. Δεν ξέρω. Μ' αρέσει πάρα πολύ, ούτε σε καίει, ούτε σου αφήνει μετά αυτό το πράγμα το απέσιο όταν πλένεις τα δόντια σου, ούτε τίποτα. Έχω ενθουσιαστεί με τη συγκεκριμένη και πραγματικά δεν ξέρω πού να την βρω. Δεν ξέρω. Επικοινώνησα με την εταιρεία, δεν μου απάντησαν. Δυστυχώς. Αλλά μου άρεσε πάρα πολύ. Λοιπόν, και ένα τελευταίο προϊόν που έχω να σας δείξω είναι για τα μαλλιά. Είναι αυτή εδώ η BB Cream για τα μαλλιά. Ναι, καλά ακούσατε. BB Cream για τα μαλλιά από την Orzene Μπύρας. Έχει 5 δράσεις με μία κίνηση, τέλεια λάμψη, επανόρθωση, υδάτωση, λίανση, έλεγχος φριζαρίσματος. Λοιπόν, εγώ όταν είχα μακριά μαλλιά πριν τα κουρέψω, το είχα λατρέψει, το έβαζα συνέχεια. Τώρα δεν έχω πολύ ανάγκη γιατί οι άκρες μου είναι πολύ καθαρές λόγω του κουρέματος. Αλλά πραγματικά είναι πάρα πολύ καλό προϊόν, αξίζει απίστευτα. Το μόνο θέλω να σας πω είναι κάπως έτσι. Είναι μια κρέμα με σίμερ ουσιαστικά. Και αυτό το σίμερ περνάει και στα μαλλιά και στα χέρια. Δηλαδή αφήνει λάμψη στα μαλλιά σαν στρασάκια, όχι στρασάκια ακριβώς. Πολύ έντονη λάμψη και μετά μένει και στα χέρια, αφού το έχετε απλώσει. Μένει στα χέρια δυστυχώς και μην ακουμπήσετε ρούχα και τέτοια και γίνεται χάλια, αλλά αν τα πλύνετε αμέσως δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα, προφανώς. Μαλακώνει πάρα πολύ καλά τα μαλλιά, τα ενυδατώνει, τα κάνει λαμπερά, τι άλλο θέλουμε, μου αρέσει πάρα πολύ και το βάζω και τώρα στις άκρες μου, αν και τώρα έχω κοντό μαλλί, τέλος πάντων έχει σημασία. Αυτά ήταν τα αγαπημένα μου, μην ξεχάσετε να τσεκάρετε τους διαγωνισμούς που σας είπα. Θα έχω όλα τα link από κάτω από τα προϊόντα, εύχομαι να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Αν σας άρεσε πατήστε like, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου για να δείτε και άλλα βίντεο και θα τα πούμε σε κάποιο επόμενο. Φιλάκια πολλά! Γεια σας!